Οι λέξεις που βλέπετε να καταγράφονται πάνω στην εικόνα, αυτό καταρχήν το κομμάτι που βλέπετε είναι από το υλικό που μου στείλανε εμένα από τη Γερμανία, η ομάδα Χετλέος, η Άσονας και Πελασγός. Οι λέξεις που βλέπετε λοιπόν είναι αυτές που μπόρεσαν και ξεκαθάρισαν περνώντας μέσα από κομπιούτερ όλη τη μυθοδία, ένα μηχάνημα που έβγαζε τους κάρτους ήχους και άφηνε τις λέξεις καθαρές να καταγραφούνε. Και αυτές οι λέξεις γραφτήκανε. Τι σημαίνουν τώρα οι λέξεις αυτές? Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Από εκεί πέρα λοιπόν αυτή η ομάδα που σας είπα ότι προφανώς αποτελείται από κάποιους βαθύτατους γνώστες της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, κάποιους τεχνικούς οι οποίοι ξέρουν να χειρίζονται μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, προσπαθήσανε να αποκωδικοποιήσουν αυτές τις λέξεις. Ας δούμε και αυτό το κομμάτι για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Πάμε. Ποια είναι τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξατε και τελικά ποιο είναι το κρυφό νόημα των στίχων παύλα συλλαβών του έργου του κ. Παπαθανασίου? Αυτό που καταλήξαμε ήταν ότι η μυθοδία κρύβει μέσα της ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που απευθύνεται όχι μόνο στην Ελλάδα και στους Έλληνες απανταχούς στον κόσμο, αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, σε όλη αυτή την ηφίλιο, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, πεπιθήσεων, επαγγέλματος και καταγωγής. Η μυθοδία κρύβει μέσα στους στίχους της, ή τουλάχιστον σε αυτούς που εμείς βρήκαμε, γιατί η έρευνά μας δεν έχει τελειώσει ακόμα. Απλά έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο και συνεχίζουμε την έρευνα. Αν βρούμε κάτι καινούργιο θα το προσθέσουμε. Τουλάχιστον σε αυτούς τους στίχους που έχουμε βρει, διαπιστώσαμε ότι η μυθοδία κρύβει το εξής νόημα. Ότι έπεται, ή τουλάχιστον από το 2001 και μετά που έγινε, έπονται κάποιες κοσμικές αλλαγές στον κόσμο. Οι αλλαγές αυτές θα έρθουν πνευματικά και ο τρόπος με τον οποίο θα έρθουν θα προκαλέσουν αναταραχές. Θα στην ουσία αναιρέσουν την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Ο κόσμος που ζει σε αυτόν τον πλανήτη θα δει όλες αυτές τις αλλαγές με λίγο αρνητική στάση. Όταν κάτι έρχεται ως εξωτερική απειλή, είτε έρχεται από το διάστημα, είτε είναι κάποια επιβολή μιας νέας νομοθεσίας, μιας νέας φιλοσοφίας στη ζωή μας την καθημερινή, ο κόσμος αυτό το βλέπει με καχυποψία και αντιδρά είτε με άρνηση είτε με φόβο. Ενώ στην ουσία η μυθοδία αυτό το οποίο μεταδίδει ως νόημα είναι ότι θα πρέπει ο κόσμος να ξεχάσει το εγώ του. Θα πρέπει να πάψει να σκέπτεται ατομικά και να γυρίσει στο εμείς, να κοιτάξει το σύνολο. Στους στίχους του movement 4 και στο movement 5, 6 και 9 αναφέρεται χαρακτηριστικά από το νόημα ότι καταφθάνει στη γη ένα άρμα και το άρμα αυτό μεταφέρει μία μητέρα. Θεωρήστε με στην ανάλυση ότι η μητέρα μπορεί να έχει ένα παιδί, γι' αυτό και είναι μητέρα, αλλιώς απλά είναι μία γυναίκα, ή είναι έγκυος ένα παιδί. Όπως και να έχει, το παιδί αυτό το οποίο έρχεται και μάλιστα ο χορός στο movement 1 ζητάει την άφηξη της μητέρας, του Δία, αλλά και ενός παιδιού, το παιδί αυτό φέρνει μία αλλαγή. Και αυτή η αλλαγή πρέπει να γίνει δεκτή από τον κόσμο. Το μήνυμα λοιπόν που στέλνει η μυθοδία είναι ότι ο κόσμος δεν πρέπει να είναι αρνητικός στις αλλαγές που έπονται να συμβούν και έχουμε ήδη κάποιες ενδείξεις για το τι μέλει να συμβεί σε 3 χρόνια περίπου και ο κόσμος ήδη έχει αρχίσει, μάλιστα τώρα αυτήν την περίοδο προβάλλονται και κάποιες ταινίες και κάποια ντοκιμαντέρ γύρω από το θέμα του 2012, τι θα συμβεί κτλ. Η μυθοδία λοιπόν λέει ότι ο κόσμος δεν πρέπει να είναι αρνητικός σε μια αλλαγή, αλλά αντίθετα πρέπει να την θέλει την αλλαγή, να την προσμένει, να προσέρχεται για αυτή και να προσπαθεί, όχι να μείνει αμέτωχος. Να σταματήσει να σκέφτεται τον προσωπικό του εαυτό, τον εγωισμό να τον αφήσει έξω και να κοιτάξει πλέον το σύνολο, τους συνανθρώπους του και μόνο μέσα από αυτή την τάση, δηλαδή να ξεχάσουμε την ατομικότητα και να γυρίσουμε στο σύνολο, μπορούμε πραγματικά να προχωρήσουμε και μόνο έτσι μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Ωραία. Αυτό είναι η ερμηνεία που δίνει η μυθοδία. Τώρα, όσον αφορά το βαθύτερο νόημα, να το πω έτσι, όσον αφορά την καθαρή ερμηνεία των συλλαβών ή των λέξεων, απλά λέει ότι έρχεται κάποιο άρμα που μεταφέρει θεϊκές οντότητες της αρχαίας Ελλάδας, μεταξύ αυτών το Δία, τον Άρη, τον Κρόνο, τη Ρέα, την Ήρα,
τον Ηρακλή, την Πινελόπη, τον Οδυσσέα, τέλος πάντων διάφορες έννοιες ή διάφορα πρόσωπα που έχουμε ακούσει στη μυθολογία μας. Τα οποία όμως σαν οντότητες φέρνουν και κάποιο κρυφό νόημα. Ο Οδυσσέας, ας πούμε, είναι ο τελικός προορισμός, είναι η Ιθάκη. Η Πινελόπη είναι η πιστή γυναίκα η οποία αναμένει το σύζυγό της και την ευτυχία της. Ο Ηρακλής είναι ο δυνατός άνθρωπος που πάει κόντρα στους θεούς και ούτω καθεξής.